πριν από μερικούς μήνες, το καλοκαίρι, στην Ελλάδα, έγινε ένα πάρτι πάνω στο Αβέροφ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει καθόλου. Και έγινε πανικός. Δεν πιστεύω να σηκώσουμε θύελλα αντιδράσεων τώρα με την εκκλησία, μιας και είσαι ο πρώτος που έκλεισε το χώρο μετά την πριγκίπισσα. Πώς το έκανες αυτό? Και μάλιστα για επίδειξη με μαγιό. Αυτό το χώρο το διάλεξε γιατί έχει μια φοβερή ομορφιά. Δεν λειτουργεί σαν εκκλησία από το 2001, από τη θυμάμαι, 2004. Κάνουν διάφορες φιλαρμονικές εκδηλώσεις και όπως είπα είναι μόνο το επίσημο γεύμα της κυβέρνησης προς την πριγκίπισσα. Όταν εγώ έκανα την επερώτηση γιατί ψάχνα ένα χώρο όπως να είναι κάτι το διαφορετικό, να ταιριάζει σε αυτό που κάνω, αμέσως μου είπανε ναι. Αλλά δώστε μας λίγα λεπτά, απλώς να συνοηθούμε με τη διεύθυνση. Εγώ περίμενα ότι θα επιστρέψουν και να μου πούνε, ξέρεις, πάνω, ξέρεις, δύσκολα, γιατί... 3 δευτερόλεπτα ήταν, ξαναπαίνει τηλέφωνο, με μεγάλη μας χαρά. Με μεγάλη μας χαρά και μάλιστα την προηγούμενη μέρα, εμείς που θα χτίζαμε τη σκηνή, την πασαρέλα, είχαν κάποιο event και το αλλάξανε για να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί, δεν το γνωρίζω. Και νομίζω ότι η απλή ερμηνεία είναι ότι εκτιμούν τον κοινωνικό χαρακτήρα του brand.